Περνάμε τώρα στον κύριο Μπορούσα Δημήτρη. Καλησπέρα γιατρέ. Καλησπέρα. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για επανορθωτική ουρολογία. Κατόπιν απαιτήσεω πάρα πολλών τηλεθεατών μας, είναι πάλι μαζί μας, να πούμε για την επανορθωτική ουρολογία που τόσο απασχολεί. Ε, πέστε μας γιατρέ, όταν λέμε ότι ένα κύριο έχει στραβό πέος mm -hmm. ή η κάμψη του πέους, τι mm -hmm. εννοούμε? Ναι. Ε, Στα στραβοπέως ε, ε, περιγράφουμε κάθε ε, πέος το οποίο έχει ε, κάποια ε, παραλλαγή από τον, ε, στον άξονά του, έχει κάποια γωνίωση, ε, είτε κάποια στροφή προς ε, ε, αριστερά, δεξιά ή πάνω. Ε, όλα τα πέι έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, μια Φυσιολογία μικρή κάμψη τους. ίσως και τα λοιπά. Δεν συζητάμε για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά για τις περιπτώσεις όπου έχουν μια ιδιαίτερη γωνίωση ε, πολλές φορές ε, θεωρούμε μία μικρή γωνίωση τη γωνία των 45 μοιρών περίπου, αλλά έχουμε γωνιώσεις που φτάνουν και 90 μοίρες και 120 μοίρες ε, και ε, αυτές, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πρόβλημα και, στη, και στην επαφή, ε, και στη σεξουαλική δηλαδή δραστηριότητα ε, και στην ίδια πολλές φορές την ούρηση. Ε, Σύν του ότι έχουμε πόνο στην αρχή της νόσου ή Πολλέ φορές και συνοδά άλλα συμπτώματα όπως αιμάτωμα αν αυτό προήλθε από μια κάκωση του πέους. Η κάμψη του πέους, το στραβό πέος, είναι κάτι το οποίο είτε ε, ε, ακολουθεί ε, κάποιον ε, από τη γέννησή του, δηλαδή είναι σε μια συγγενής κατάσταση, έχει γεννηθεί με αυτή την ιδιαιτερότητα... Ε, και ε, αρχίζει να τον απασχολεί στην πρώτη σεξουαλική Βλέπουμε ηλικία. Βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας ε, ναι. αυτή την κατάσταση η οποία συμβαίνει. Αυτή είναι μια απεικόνιση, αυτό είναι ένα κάταγμα πέος όπως λέμε. Δηλαδή είναι μια κάμψη η οποία ε, αφορού, αφορά σε ένα φυσιολογικό πέος πριν. Εδώ είναι που λέμε ότι μπορεί να συμβεί από τη γέννηση κάποιου όχι, ή... Όχι. Όχι. Μπορεί να συμβεί κάποιο ατυχήμα, κάποιο τραύμα. από τις συγγενείς αυτές κάμψεις ε, έχουμε α, ε, ατυχήματα πολύ φυσικά κατά την επαφή, τα λεγόμενα κατά... Ρήξη των ινών των σωμάτων μάλιστα, αυτών. Μάλιστα. Ρήξη των ινών, ε, συνήθως με πολύ ε, μεγάλο εμάτωμα είναι μια θορυβόδης κατάσταση, η οποία... Ε, Κάποιε φορέ Πριν μερικά χρόνια, όλε αυτέ οι καταστάσει αντιμετώπιζαν συντηρητικά, με απλή επίδεση, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλέ συνώσει μετά και μια μόνιμη κάμψη του ΠΕΟΣ ε, ουλές Ουλέ δηλαδή, που γινόντουσαν στη Σιραγκώδη και προκαλούσαν Δεν την θα κάμψη. Δεν θα μπορούσαν να επανέλθει Πλέον, φυσιολογικά. Ε, Πλέον σε πάρα πολλέ περιπτώσει ε, κατευθείαν μετά την κάκωση. Ε, είπατε ότι περίπου τι μπορεί να το προκαλέσει. Mm -hmm. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι είναι η νόσος του Περονή. Μάλιστα. Ε, πολλές μικρές ε, η νόση του Περονή είναι η δημιουργία μιας πλάκας στην περιοχή του Συραγόδους η οποία είναι ε, συνήθως... Όπως βλέπουμε και εδώ τώρα, ναι, εξηγείτε, εδώ, α, το ναι. Εδώ βλέπουμε, ε, αυτά είναι τα δύο, τα δύο σιραγκώδι, δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η βάλανος, αυτή είναι η ουρίθρα, μαζί με το ασθητικό ισό της ουρίθρας που λέγεται σπογκιώδες. Αυτά τα δύο, τα σιραγκώδι, είναι τα, οι δεξαμενές οι οποίες φουσκώνουν με το αίμα κατά, και τη κα, κατά τη στήση. Η δημιουργία της πλάκας αυτής του Πεϊρονή, η οποία αφορά ε, ενήλικες Παλιά λέγαμε πάνω από τα 50, τώρα λέμε πάνω από τα 40. Ε, μπορεί και καμιά φορά και λίγο μικρότερους Αλλάζουν οι συνθήκες ε, τότε. Ναι. Ε, δεν έχει αποδοθεί η δημιουργία της σε κάποια συγκεκριμένη ε, ε, παθογένεια. Απλώς ε, είναι, είναι ε, περιγράφεται ως μια αυτοάνωση νόσο Δηλαδή ε, ε, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ο, ο οργανισμό. Να ρωτήσω, είναι ιδιοπαθού αιτιολογίας δηλαδή ε, Μπορεί είναι, να συμβεί είναι κάτι διαπαθούς... χωρίς να ξέρουμε το λόγο και την αιτία που ναι, συμβαίνει έχουμε, αυτό. έχουμε κάποιες τις οποίες οι οποίες οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ε, Αυτέ οι αιτίε σχετίζονται με μικρού με μικρούς τραυματισμού κατά τη διάρκεια των επαφών μα. Που σε συγκεκριμένα άτομα, ε, γονιδιακά προδιαθετημένα, η υπεραντίδραση του οργανισμού σε αυτήν τη βλάβη κάνει μια μεγαλύτερη ουλή και μια πλάκα, η οποία γίνεται σκληρή ε, στην αρχή, είναι κάτι σαν χόνδρο, όπω ο χόνδρο του αυτιού και σε κάποιους γίνεται πολύ σκληρή στο τέλος σαν Δημιουργείται συγγνώμη. Πλάκα. Πέρα από τον πόνο που ο οποίος μπορεί να υπάρχει πολύ έντονο στην αρχή της δημιουργία τη, στην οξία της φάση, ε, κατά τη διάρκεια της στήσης λειτουργεί στο σειραγκώδες ε, σαν, εμπόδιο. Σαν, εμπόδιο στο να εκπτυχθεί, το να φουσκώσει. Ε, βλέπουμε πάνω σχάρι, αυτό εδώ το, το μπαλόνι. Αυτό το μπαλόνι είναι ένα ε, Περιγράφει την ε, λειτουργία ενό σιραγγόδου κατά τη διάρκεια τη τύση. Εάν σε κάποια του. στη έχουμε σημεία του πλευρά, δηλαδή. έχουμε, έχουμε μια πτύχωση, Ναι. Ε, τότε κατά τη διάρκεια που προσπαθεί αυτό να φουσκώσει, στρίβει προ την πλευρά τη πτήχωση. Είναι, αυτό είναι ο τρόπο. Ε, το τα τελευταία χρόνια είναι Φιλούνταν πολύ, ενημε... είναι πολύ Τα τελευταία χρόνια είναι ενημερωμένη. Ε, βέβαια και από, από εκπομπέ και από τη χρήση του ίντερνετ. Ε, είναι κάτι αρκετά διαδεδομένο και είναι από, αυτά... από αυτέ τι παθήσει που, που, πλέον ε, τις τι θεραπεύουμε και υπάρχει λύση. Η θεραπεία του να. Ποια είναι ακριβώ. Η θεραπεία, η, η... gold standard θεραπεία, η θεραπεία τη νόσου είναι η χειρουργική θεραπεία. Ε, ε, έχ, γίνονται προσπάθειες ε, γιατί οι περισσότερο, περισσότεροι ασθενεί προτιμούν μια συντηρητική θεραπεία και όλοι ψάχνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, η ουσία είναι όμω ότι η μοναδική θεραπεία, πραγματική και, και ολοκληρωμένη, είναι η χειρουργική θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε πάντοτε στην αρχή τη νόσου ε, να εφαρμόσουμε κάποιε πιο συντηρητικέ μεθόδου. Καταρχήν, χρειαζόμαστε ένα χρόνο μέχρι να δούμε πού θα εξελιχθεί αυτή η βλάβη. Άρα, δεν πάμε να σκεφτούμε. Περιμένουμε ασθενεί, δηλαδή, δεν επεμβαίνουμε αμέσω. Ε, έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιους ασθενείς ε, ε, μικραίνει η βλάβη. Μπορεί να διάσυμα. επανερθεί. Μπορεί, μπορεί όχι να επανερθεί πλήρως, αλλά να ε, Πέρα από αυτό το διάστημα που περιμένουμε, προσπαθούμε με κάποιες, ε, κάποιες ουσίε και από το στόμα, όπως π.χ. τη βιταμίνη Ε και με κάποιες εγχύσεις ε, ουσιών πάνω στη βλάβη, ε, με να έναιση, διαλύσουμε να στην ουσία την πλάκα αυτή. Να, να χαλάσουμε λίγο τι δομέ τη βλάβη και συγχρόνω να βάλουμε φάρμακα όπω ε, έχει δοκιμαστεί η Ντεφερόνη ή η Κορτιζόνη πάνω στη βλάβη προσπαθώντα να τη, να, τη, να την κάνουμε πιο μαλακή και ή να θεραπεύσουμε που είναι πολύ δύσκολο ή να αλλάξουμε τον τρόπο χειρουργείου Δηλαδή μια μικρότερη βλάβη και πιο μαλακή ε, αντιμετωπίζεται χειρουργικά με μικρότερη επεμβατική μέθοδο. Ε, τι καινούργιο υπάρχει σε αυτές τις θεραπείες για την κάμψη του ΠΕΟΥΣ και για την όσο του ΠΕΡΟΝΗ. Καταρχήν ε, η θεραπεία η χειρουργική δεν είναι κάτι καινούργιο. Ε, είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται πολλά χρόνια, ειδικά η θεραπεία της πτύχωσης. Δηλαδή η, η θεραπεία της πτύχωσης Βλέπουμε εδώ. Ναι, ε, γίνεται μια πτύχωση του, του, α, του, της αντίθετης πλευράς τη έτσι ώστε να ισιώσει κατά τη διάρκεια της μια μηχανική ουσιαστικά αποκατάσταση. εδώ βλέπουμε τη λεγόμενη νέσμι, στην οποία ε, βλέπουμε εδώ τη γωνία της Βλάβης. Στην αντίθετη πλευρά της Βλάβης ε, κάνουμε μια πτύχωση της περιοχής, έτσι ώστε αμέσως, μετά, αμέσως κατά τη διάρκεια της, ε, της στήσης να μπορεί να, το πέος να είναι ίσιο. Ε, εδώ βλέπουμε πώς κάνουμε αυτή, βλέπουμε πώς το πέος είναι ίσιο. Κάνουμε στην αρχή μια ε, τεχνητή στήση. Ε, βλέπουμε το, την τη το μέγεθος της που χρειαζόμαστε για να είναι το πεωσίσιο με μια λαβίδα και βάζουμε ράματα. Η στήση διαφυλάσσεται μετά από αυτές τις επεμβάσεις. Ε, η στήση δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου με αυτές τις πτυχώσεις πάνω χάρη. Είναι μια, είναι μια, πιο ήπια αποκατάσταση αυτή η πτύχωση με τα ράματα. Ε, Συνήθω η στήση έχει επηρεαστεί. Ε, Ω ένα σημείο τη. Δηλαδή, κάποια ενεί χρειάζονται φάρμακα, πάνω χάρη. Ε, σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν έχουμε πλήρη απώλεια τη στήση, συστήνουμε του ασθενεί ακόμα και παϊκέ προθέσει. Δεν κάνουμε δηλαδή χειρουργείο. Βάζουμε κατευθείαν μια τεχνητή μια πρόθεση. Ωραία. Η στήση επηρεάζεται περισσότερο στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε μόσχευμα για τη βλάβη. Δηλαδή, αφαιρούμε την πλάκα, αφαιρούμε δηλαδή την, την, την περιοχή τη βλάβη. Ε, παλαιότερα την αφαιρούσαμε πλήρω. Τώρα, απλώ κάνουμε τη λεγόμενη γεωμετρική μέθοδο. Κάνουμε μια διατομή στην περιοχή τη βλάβη και βάζουμε ένα μόσχευμα. Ωραία. Ε, κύριε Μπορούσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Κύριες και κύριοι, θα περάσουμε.